Την στήριξή του στην Κύπρο έδειξε ο Ρόμπερτ Μενέντες, λέγοντας πως θα συνεχίσει να προωθεί τους αμυντικούς δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου. Ο Μενέντες εισήγαγε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό που θα επεκτείνει στα 3 χρόνια τον απαιτούμενο χρόνο για την ανανέωση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Έως τώρα, το State Department κάθε χρόνο πιστοποιεί ότι η Κύπρος συνεχίζει να εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο East Med Act προκειμένου να ανανεώνεται η άρση του εμπάργκου. Για τα 49 χρόνια από την εισβολή του Ατίλα στην Κύπρο, ο Ρόμπερτ Μενέντες δήλωσε: 49 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η συνεχιζόμενη κατοχή του βορείου τμήματος της Δημοκρατίας παραμένει μία προσβολή για το διεθνές δίκαιο, τα αμέτρητα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τον Κυπριακό λαό. Η επίθεση της Τουρκίας ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται μέχρι σήμερα. Καταδικάζω απερίφραστα τη συνεχιζόμενη επιθετική και ανταγωνιστική συμπεριφορά της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης της προκλητικής δράσης στην Αμόχωστο. Ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να αποσύρει αμέσως τα περισσότερα από τα 40.000 στρατεύματα από το έδαφος της Κύπρου και να επιτρέψει την επανένωση. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.